Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμάτε και είστε στην παρέα μας. Πάμε να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας, τους πολιτικούς. Ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης είναι κοντά μας, συντονιστής οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Σας παρακολουθούμε χρόνια. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ερχόσασταν παλιά στα άλλα μας τα. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αλεξιάδη, δεν λησμόνησα να πω, είστε κάπου υποψήφιος ή ακόμη δεν έχει οριστεί? Έχουμε ακόμα πολύ καιρό για τις εκλογές, αλλά αυτά θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα στα κομματικά όργανα. Δεν είναι... Επειδή είπα από εδώ, μήπως δεν είπα από εκεί. Όχι, για την ισορροπία του θέματος. Δεν χρειάζεται. Έχουμε καιρό ακόμα γι' αυτό. Με το καλό λοιπόν. Και ο κύριος Παύλος Χριστίδης, εκπρόσωπος τύπου Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα, κύριε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε σήμερα δύο δημοσκοπήσεις στις εφημερίδες. Η μία είναι στο Ντοκουμέντο και η άλλη είναι στο Βήμα. Στο Βήμα η διαφορά είναι γύρω στις 12 μονάδες, στο Ντοκουμέντο είναι γύρω στις 2. Ο καθένας είναι σε λογική άλλη στο πώς το βλέπει. Εγώ θα ήθελα όμως ένα σχόλιο από εσάς, κύριε Αλεξιάδη. Είναι εργαλείο του πώς κρίνετε τα πράγματα για τη δουλειά σας πολιτικά οι δημοσκοπήσεις και σας προβληματίζει το γεγονός ότι οι περισσότερες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό έχουν αρκετά μεγάλο εύρος διαφοράς ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα? Τις λαμβάνουμε σίγουρα υπόψη. Αλλά έχουμε και μια εμπειρία από το παρελθόν, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις πάντα έχανε. Ποτέ δεν κερδίζαμε στις δημοσκοπήσεις. Να σας θυμίσω το 2015, ψάχνοντας το αρχείο μου χτες για να έρθω στην εκπομπή σας, κοιτούσα και εγώ αυτή τη δημοσκόπηση, είδα ότι η ίδια εταιρεία το 2015, όταν έγιναν εκλογές, στις 15 Ιανουαρίου προέβλεπε ισοψηφία των δύο κομμάτων, δηλαδή έπεσε έξω κατά 7,5%. Λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη τις δημοσκοπήσεις, λαμβάνουμε όμως υπόψη και το ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Έχουμε αρκετό καιρό μέχρι τις εκλογές. Βλέπετε νίκες, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς βλέπουμε ότι έχουμε πολλά θετικά μέτρα το επόμενο χρονικό διάστημα, με το τελευταίο χρονικό ορίζοντα την εκαθάριση του έμφυα που θα γίνει Ιούλιο-Αύγουστο του 19. Οπότε ο πολίτης θα καταλάβει μέχρι τότε με όλα αυτά τα θετικά μέτρα το τι ακριβώς έχει μπροστά του να αποφασίσει. Άλλωστε, έχουμε μπροστά μας δημοτικές, αυτοδιοικητικές εκλογές, περιφερειακές, ευρωεκλογές. Τις εκλογές πότε τις βλέπετε? Στις 26 Μαΐου, όταν έχουν οριστεί. Όχι, λέω τις έχουν. Τις άλλες. Εμείς θέλουμε να γίνουν στο τέλος της θητείας, διότι όσο πιο αργά γίνουν οι εκλογές, τόσο καλύτερα και για τη χώρα και για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε εμείς να αποφασίζουμε για τα πάντα. Εμείς θέλουμε, μέσα στη Βουλή να οδηγηθούν τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξαντλήσουμε συνταγματικά την τετραετία. Ναι. Και θα είναι η πρώτη φορά από το 1974 που το κάνουμε αυτό. Μπορεί κάτι να ανατρέψει αυτό το πλάνο, λέτε? Και αν μέχρι ποιο στιγμής, είναι αυτό. Μέχρι στιγμής φάνηκε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει διάθεση να το ανατρέψει, δεν καταθέτει πρόταση μορφής ή οτιδήποτε άλλο. Και εμείς πήραμε την πρωτοβουλία πρόσφατα. Πήγαμε μόνοι μας, ζητήσαμε την ψήφο της Ελληνικής Βουλής. Αυτά πέρασαν, λέω, από εδώ και πέρα. Επειδή μπορέσαμε και την πήραμε. Διάφορα θέματα. Βλέπετε ότι κάτι άλλο μπορεί να σας ανατρέψει? Τα νομοσχέδια από εδώ και πέρα δεν θέλουν 151 ψήφους. Γκαζόζες θέλουν. Θα σας πω, θέλουν πολύ λιγότερες ψήφους. Τώρα για αυτούς οι οποίοι χρειάζονται τέτοια πράγματα για να χωνέψουν, καλό είναι να πάρουν διάφορα βοηθητικά. Υπάρχουν και πολλά ωραία φάρμακα να πάρουν για να βοηθηθούν. Εμείς δεν χρειαζόμαστε για πράγματα, δόξα τω Θεώ. Άλλωστε, ας μην βαριστομαχιάζουν κάποιοι για να μην έχουν προβλήματα μετά της πεψίας. Πάντως, μ' αρέσει όταν οι πολιτικοί έχουν χιούμορ. Και Αλεξιάδη, αρκεί να μην το τερματίζουμε και φτάνουμε σε άλλα άκρα που είδαμε την περασμένη εβδομάδα. Πέραν του πόσες ψήφοι χρειάζονται για την έγκριση των νομοσχεδίων, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αποτυπωμένη μια σαφής κυβερνητική πλειοψηφία. Εννοώ ότι υπάρχει μια αλακάρτε, μια ad hoc πλειοψηφία, η οποία ψηφίζει πότε την ψήφο εμπιστοσύνης, πότε την συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό δεν δημιουργεί ένα θέμα πολιτικό, ότι δεν υπάρχει σταθερή, αποτυπωμένη κυβερνητική πλειοψηφία? Κυριολεκτική πλειοψηφία. Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εγγενετής, να το πούμε έτσι, είναι υπέρ της απλής αναλογικής. Απλή αναλογική σημαίνει νέα δεδομένα στη Βουλή. Εμείς λοιπόν θεωρούμε. Για τώρα μιλάμε. Λέω ότι εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν οι μέγιστες συνεργασίες και σε επίπεδο κοινωνίας και Βουλής, και θεωρούμε πολύ θετικό αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άλλωστε, δεν μπορεί κάποιος να μιλάει για πρόβλημα κυβερνητικής σταθερότητας όταν πριν από λίγες μέρες, με δική μας πρωτοβουλία, σε μια κρίσιμη περίοδο, ζητήσαμε ψήφο εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Κυρία Σιμακοπούλου, εσείς τι λέτε? Εγώ λέω ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι οι εκλογές τελικά και όντως είναι έτος πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων, όποτε ο κύριος Τσίπρας κάνει τις εθνικές εκλογές. Και εγώ, αν θέλετε την άποψή μου, πιστεύω ότι σε κάνα δύο μήνες από τώρα, αφού φέρει αυτά τα νομοσχέδια, όπως είπε και ο κύριος Αλεξιάδης, τα οποία έχουν ένα θετικό πρόσημο για την κοινωνία
από πλευράς περιεχομένου, αφού φέρει αυτά τα νομοσχέδια, θα κάνει τις μετρήσεις με όποιον εμπιστεύεται και θα αποφασίσει αν τον παίρνει, με συγχωρείτε, πολιτικά, να το έχει το περιθώριο για να πάει παρακάτω ή αν θα πρέπει να κάνει εκλογές, διότι είναι το σημείο όπου θα έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Αυτή νομίζω ότι είναι η εκλογική του στρατηγική. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση την οποία βλέπουμε σήμερα, συμμερίζομαι και εγώ το χιούμορ και ωραία οι γκαζόζες κτλ. Αλλά τώρα, πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι το φαινόμενο αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτικά τίνει να είναι παρακμιακό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το σύστημα της απλής αναλογικής. Η κυβέρνηση αυτή έχει εκλεγεί, συγκυβερνούσε με τον κύριο Καμένο με μια συγκεκριμένη, αν θέλετε, προγραμματική συμφωνία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος εμφανώς είναι εκβιαζόμενος από τον κύριο Καμένο, ο οποίος λέει απίστευτα πράγματα δημόσια, τα οποία εγώ δεν ενστερνίζω με τίποτα. Εγώ είμαι υπέρ της αθωότητας και του τεκμηρίου της αθωότητας. Αλλά όταν ο πρώην κυβερνητικός εταίρος λέει πράγματα όπως μπορεί να χρηματίζεται από τον κύριο Σόρος ο υπουργός, ο πρώην υπουργός εξωτερικών, όταν ακούγονται αυτές οι κατηγορίες από τον κύριο Καμένο μέσα στη Βουλή σχετικά με την χειραγώγηση της δικαιοσύνης και δεν ανοίγει μύτη πολιτικά, νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα. Και όταν αρχίζουμε να συζητάμε πώς θα αλλάξουμε τον κανονισμό της Βουλής για να κρατήσουμε κάποιους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς και κάποια προνόμια για κάποιους ανθρώπους, τότε νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που πρέπει να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε τι πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί σαν πολιτικό σύστημα για να διαφυλάξουμε την αξιοπιστία και την ακεραιότητα των θεσμών. Νομίζω γιατί ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι. Δεν ήταν εικόνα του Ελληνικού Κοινοβουλίου αυτή που είδαμε. Θεωρώ ότι στα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον τόπο, δεν έχουμε το περιθώριο να κάνουμε πλάκα, να ευτελίζουμε θεσμούς και την κοινοβουλευτική δημοκρατία, και γι' αυτό έχετε ευθύνη κι εσείς. Βεβαίως, κυρία Μαυραγάνη, όλοι όσοι είστε μέσα στην απαξίωση. Η απαξίωση του πολιτικού συστήματος, εγώ μπορώ να σας πω, επειδή δεν είμαι ούτε πολιτικός καριέρας ούτε τίποτα τέτοιο, ότι μπορεί να έχει και βάσιμα στοιχεία κριτικής από τον κόσμο που έχει πληρώσει ένα βαρύτατο τίμημα για επιλογές διαφόρων ειδών στο παρελθόν. Όμως, ο ευτελισμός και η χειραγώγηση και η παρακμιακή εικόνα των θεσμών της δημοκρατίας είναι ένα πολύ πιο σοβαρό πράγμα, και όλο το πολιτικό σύστημα αλλά και όλη η κοινωνία πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω κατά την άποψή μου. Θέλω και να αρχίσουμε να τα προστατεύουμε. Θέλω να πάμε και στον κύριο Χριστίδη και αμέσως μετά να δούμε δύο θέματα. Και το θέμα της αλλαγής αύριο όπως προκύπτει του κανονισμού, αλλά θέλω να δούμε και θα έρθει σε λίγο κοντά μας, όπως τον έχουμε προαναγγείλει ήδη και ο κύριος Γεωργακόπουλος. Συζητάμε όλα αυτά τα πράγματα και αφήνουμε στο περιθώριο των συζητήσεων κάθε φορά μία βόμβα που είναι το δημογραφικό. Το νούμερο ένα εθνικό θέμα είναι. Και νομίζω ότι θα έπρεπε όλοι οι πολιτικοί, μηδενός εξαιρουμένου, να το έχουν στην ατζέντα τους και να προτείνουν λύσεις για τον κόσμο. Και ένα από τα κριτήρια που θα αποφασίζει ο κόσμος θα είναι και αυτό. Πάμε στον κύριο Χριστίδη. Θα ήθελα ένα σχόλιο και δικό σας για τις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι κυριαρχεί ο δικοματισμός. Έχουμε αυτή τη στιγμή το νέο δίπολο, ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Πώς το σχολιάζετε σε αυτό? Κοιτάξτε, δεν είναι αυτή η κυρία Μαυραγάνη η εικόνα που εισπράττουμε εμείς από τον κόσμο. Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, ξέρετε, εμείς κυκλοφορούμε ανάμεσα στους πολίτες με πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Και πρέπει να σας πω ότι ο κόσμος νιώθει ότι υπάρχει μια ρευστότητα στο πολιτικό σύστημα. Αυτά τα οποία βλέπει να εξελίσσονται στη Βουλή τις τελευταίες 15-20 ημέρες είναι προσβλητικά για τη δημοκρατία μας. Και επιτρέψτε μου να πω, εδώ πρέπει να κάνουμε ένα βασικό κριτήριο. Εάν ο πολίτης πρέπει να επιλέγει αυτούς και αυτά τα πολιτικά κόμματα οι οποίοι λένε με σαφήνεια και συγκεκριμένη στόχευση τα ίδια πράγματα τα τελευταία χρόνια, ή αυτούς οι οποίοι αλλάζουν κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα ή κάθε χρόνο απόψεις και θέσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει αλλάξει τη θέση της για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα πάρα πολλές φορές, από τα ζητήματα της οικονομίας μέχρι τα ζητήματα της δημοκρατίας και των θεσμών, και από τα ζητήματα της Ευρώπης μέχρι τα θέματα της Βενεζουέλας, αλλάζουν απόψεις κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα. Και πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουμε επίσης, κυρία Μαυραγάνη, ότι όλο αυτό είναι κάτι που διώχνει τους πολίτες, διότι εγώ βλέπω και κάτι ακόμα στις δημοσκοπήσεις που αναφέρεστε. Εγώ δεν όμως. Θα βλέπω κάτι ακόμα στις δημοσκοπήσεις που αναφέρεστε. Βλέπω ότι όλη αυτή η σύγκρουση δεν δίνει ποσοστά ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στη Νέα Δημοκρατία, δίνει ποσοστά όμως στη Χρυσή Αυγή. Και αυτό είναι κάτι που λέτε, αλλά το οποίο μικρά κόμματα.
Αυτό δεν αφορά εμάς. Εμάς οι δημοσκοπήσεις. Στο φινάλε δεν είχατε ενιαία θέση σε διάφορα ζητήματα, ενώ ότι εκφράστηκαν θέσεις αντίθετες σε βαθμού διάλυσης. Ποτάμι, ναι. Άρα δεν σας βγήκε το πείραμα. Λέτε για τις θέσεις των άλλων που αλλάζουν, αλλά και εσωτερικά εσείς δεν μπορούσατε να διαμορφώσετε μια νέα στάση σε κρίσιμα ζητήματα. Και γι' αυτό ακριβώς πήραμε τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρουμε για να ξεκαθαρίσουμε και το μήνυμά μας προς τους πολίτες. Ειδικά απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών, στην οποία είχαμε ταχθεί εξ αρχής. Απέναντι, διότι δεν διασφάλιζε τα εθνικά μας συμφέροντα, εμείς είπαμε ότι όποιος προσπαθεί να βάλει σε κίνδυνο και τη θέση της παράταξης, το σαφές προοδευτικό και πολιτικό της μήνυμα, αλλά κυρίως και όποιος βάζει πλάτη αυτή τη στιγμή σε μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται σε αποδρομή και στηρίζεται σε βουλευτές οι οποίοι κυκλοφορούν με μηχανές και νομίζουν ότι χάλασε το αυτοκίνητό τους, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μέλη του κινήματος αλλαγής. Και εγώ, κυρία Μαυραγάνη, επειδή πολλές φορές τα λέμε τα πράγματα και πιο τυπικά, ειλικρινά, δεν μπορώ να αντιληφθώ πόσο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έρχεται και ζητάει από τους προοδευτικούς πολίτες του τόπου να τον στηρίξουν. Όταν στους κόλπους του έχει κρατήσει 10 βουλευτές και υπουργούς οι οποίοι ήταν στους ΑΝΕΛ και οι οποίοι πραγματικά ευτελίζουν το ρόλο του βουλευτή σήμερα. Κύριε Χριστίδη, μου επιτρέπετε. Βλέπω τις τελευταίες μέρες να έχει κορυφώσει τη ρητορική της εναντίον της κυβέρνησης, κυρία Γεννηματά. Χθες συγκεκριμένα είπε η κυβέρνηση είναι βαρύδι, έχει τελειώσει τη συνείδηση των πολιτών. Προχθές μιλούσε για νεοκομμουνιστή. Θα ήθελα να μου το εξηγήσετε όλο αυτό, γιατί ξαφνικά τόση επιθετικότητα προς το ΣΥΡΙΖΑ, και θα ήθελα να μου πείτε και πώς βλέπετε την επίθεση φιλίας εντός εισαγωγικών του ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο ότι έχει ανοιχτεί η κυβέρνηση και έχει δείξει ότι θέλει τροποντινά να αλώσει. Κυρία Μαυραγάνη, θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Την κεντροαριστερά, έτσι. Είναι ο χώρος σας. Ναι, βεβαίως. Θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Κοιτάξτε να δείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευκαιρία του. Την είχε και ως αντιπολίτευση, την είχε και ως κυβέρνηση. 4 χρόνια. Μετά από 2 εκλογικές διαδικασίες. Ναι. Και για να βγάλει ένα προοδευτικό πρόσημο και για να κάνει προοδευτικές πολιτικές. Στα δικά του χρόνια το πετρέλαιο και η θέρμανση έγινε είδος πολυτελείας. Στα δικά του χρόνια τα ληξιπρόθεσμα έφτασαν στο Θεό. Στα δικά του χρόνια χάθηκε το μέτρο στους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Εσείς γιατί αγριέψατε αυτό τώρα, λοιπόν, όμως. Αυτά συμβαίνουν είναι εδώ κάτι και το οποίο έρχεται ως αποκορύφωμα με το απόλυτο σχέδιο το οποίο εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και το οποίο ποιο ήταν. Πρώτον, η συμπόρευση και η κοινή υποψηφιότητα με τον κύριο Καμένο στις εκλογές. Το είπε ο κύριος Καμένος on camera ότι εμένα μου πρότεινε ο κύριος Τσίπρας να είμαι πρώτος στο επικρατείας και όλοι οι βουλευτές των ΑΝΕΛ να μπουν. Τώρα προσπαθεί να διαβολήσει το χώρο σας. Αυτό λοιπόν είναι λοιπόν κάτι. Για να πάμε στον κύριο Αλεξάνδη, σας φοβίζει διαρροή και άλλου προσωπικού πολιτικού προς το ΣΥΡΙΖΑ. Εμάς μας δυναμώνει καθημερινά η εικόνα την οποία σχηματίζουμε από την επαφή μας με τον κόσμο. Και αντιλαμβανόμαστε, γιατί δεν πετάμε στα σύννεφα, μάλιστα, ότι ο κόσμος χρειάζεται πραγματικές λύσεις και απαντήσεις. Σε αυτό λοιπόν απόκριες έρχονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντίθηκε αντιμνημονιακός, ντύθηκε μετά αντιευρωπαϊστής, τώρα μπορεί να αντιθεί και κεντροαριστερός. Καίγε το καρνάβαλος κάποια στιγμή και ο κόσμος αντιλαμβάνει τα μηνύματα. Βαριά πράγματα σας λέει, κύριε Αλεξιάδη. Ευτυχώς μας ακούνε οι πολίτες και κρίνουν και οι πολίτες. Για... Τώρα, εγώ δεν θέλω να κάνω καμία προσωπική αντιπαράθεση, πολιτικές διαφωνίες έχουμε, αλλά να κατηγορούμε το ΣΥΡΙΖΑ ότι φταίει για την αύξηση του πετρέλαιου θέρμανσης και για, για τα φορολογικά που έχουν ψηφίσει Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θέμε για όλα. Θέλω όμως να πω κάτι για το προηγούμενο που είπατε και να εκφράσω και τη διαφωνία μου. Σίγουρα υπάρχει ευθύνη σε ορισμένους μέσα στο κοινοβούλιο και για το τι κάνουν. Αλλά δεν είναι η συνολική ευθύνη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι συνολικά φταίει η Βουλή ή φταίνουν οι βουλευτές. Αυτό είναι μια χρυσαυγήτικη λογική που ευνοεί συγκεκριμένες απόψεις. Επειδή το είπα εγώ αυτό, θα σας πω τι εννοώ. Καταρχάς, εγώ το έλεγα και χθες. Φταίει και ο κόσμος που ψηφίζει, ποιους επιλέγει να πάνε μέσα. Συγκεκριμένους. Φταίνε και τα κόμματα, ποιους επιλέγουν να δείξουν στον κόσμο να ψηφίσουν. Τα συγκεκριμένα κόμματα. Και φταίει και η Βουλή που δεν περιφρουρεί. Επί παραδείγματι, ο κύριος Βαρεμένος προχθές, γιατί διέκοψε την ψηφοφορία. Δεν είναι ένα ευθύνη για την εικόνα αυτή που παρουσιάζεται προς τα έξω και από εδώ και από εκεί και παρακεί και μακριά από μένα. Είναι άλλο πράγμα. Δεν κατηγορώ εσάς. Ναι. Λέω ως λογική γενική. Συγγνώμη, να καλημερίσουμε Βουλή... και τον κύριο Γεωργακόπουλο, διευθυντή περιεχομένου διανέωσης. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργακόπουλο. Ως προς τη λογική ότι όλοι στη Βουλή είναι ίδιοι και ότι όλοι έχουν την ίδια ευθύνη. Το αν κάποιοι βουλευτές, ορισμένοι βουλευτές, έχουν μια λογική γραφικότητας υπερβολής ή δεν μπορούν να καταλάβουν το ρόλο και την ευθύνη που τους έχουν αναθέσει οι πολίτες, είναι δική τους ευθύνη. Όχι, είναι και ευθύνη μου τώρα των θεσμικά αρμοδίων να τους μαζέψουν. Όταν λέει ότι τους μαζέψουν, δηλαδή να φωνάξουμε την αστυνομία, να φωνάξουμε την αστυνομία να πάει στην τουαλέτα, να φέρει τον βουλευτή πίσω ή να μην πάει να πιει καζόζα. Όχι, αναφέρομαι, δεν αναφέρομαι όμως συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά είναι ευθύνη των θεσμικά αρμοδίων, του Προέδρου της Βουλής και των επικεφαλής των κομμάτων να θέσουν το πλαίσιο ή να καταδικάσουν. Αυτό είναι μια πράξη. Αυτό ακριβώς
να διαχωρίσουν τη θέση του. Ακριβώς για να μην κατηγορείται στη λήψη. Θα μας κρίνουν οι πολίτες και θα μας κρίνουν σύντομα οι πολίτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Και πιστεύω και ο πρόεδρος της Βουλής και η κυβέρνηση με τη μεγαλύτερη δυνατή σοβαρότητα δίνουν λύση σε αυτά τα ζητήματα. Για παράδειγμα, στο θέμα που είναι είπατε εκπροσώπηση. Έπρεπε να διακοπεί, διότι ακριβώς εμείς δεν θέλουμε να χύσουμε νερό σε αυτό το μήλο αυτών των προβλημάτων. Ο κανονισμός της Βουλής δεν το επιτρέπει. Το ξέρετε, όχι, δεν σας διακόπτω, αλλά ξέρετε ότι δεν το επιτρέπει. Να μην πούμε σε αυτή τη λογική των διακοπών. Εγώ λοιπόν λέω, εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να κρατηθεί η σοβαρότητα της Βουλής και για να λειτουργήσει η Βουλή. Όλοι κρινόμαστε, το αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως, όλοι κρινόμαστε και αυτό είναι καλό. Κάτι πήγατε να πείτε, κυρία Σιμακοπούλου. Εντάξει, επειδή εγώ είμαι κοινοβουλευτική, ο κανονισμός της Βουλής δεν μπορεί να ξεχυλώνει ανάλογα με τα προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζει μια κυβερνητική πλειοψηφία. Αν αλλάξει αύριο ο κανονισμός, εσείς πώς θα αντιδράσετε, θα καταθέσετε πρόταση μόμφη? Κοιτάξτε, όλα τα εργαλεία είναι στο τραπέζι, αλλά θέλω να πιστεύω, κοίτα, πάντα μέχρι την τελευταία στιγμή εγώ θέλω να είμαι καλόπιστη. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι δεν είναι δυνατό να συμβεί αυτό το οποίο συζητάμε. Εγώ θα σας το βάλω όσο πιο καλόπιστα γίνεται, κυρία Μαυραγάνη. Αν υπάρχει κάποιο θέμα στον κανονισμό της Βουλής όσον αφορά το πότε μια κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να διαλύεται ή όχι, και αν αυτό συνδέεται με τις αλακάρτ πλειοψηφίες ή με τις πολιτικές σκοπιμότητες και θέλουμε να το φτιάξουμε και είμαστε ειλικρινείς ως προς αυτό, mm-hmm. να κάνουμε μια συζήτηση αύριο στη Βουλή γι' αυτό. Εγώ το δέχομαι. Ναι. Και αν καταλήξουμε να αλλάξουμε τον κανονισμό, να μην ισχύει για τα τωρινά δεδομένα. Να πάει από τα επόμενα, λέτε. Να πάει από τα επόμενα, για να είμαστε όλοι καθαροί. Και εγώ να πιστέψω ότι δεν γίνεται για να εξυπηρετηθεί μια πλειοψηφία και ο κόσμος να καταλάβει ότι κι εγώ δεν λέω όχι για να πω όχι. Ωραία. Μισή κουβέντα, πώς θα σταθείτε αν αλλάξει? Είμαστε απέναντι, διότι γίνεται φωτογραφικά, χωρίς καμία θεσμικότητα και αποκλειστικά και μόνο ως πολιτικό αντάλλαγμα στους δημόσιους αλληλοεκβιασμούς του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Καμένο. Λέω και κάτι ακόμα. Εγώ δεν στέκομαι μόνο στην Καζόζα. Στέκομαι και στον κύριο Παπαχριστόπουλο. Ήταν να παραιτηθεί στη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό έγινε Τετάρτη. Είναι δυνατόν να λέμε όμως ότι τον παρακάλεσε ο πρόεδρος μετά στην Βουλή. Την Παρασκευή χάλασε το αυτοκίνητο, έφτασε με μηχανή. Και μετά τον παρακαλούσε ο πρόεδρος της Βουλής και του λέει: Θανάση, μην παραιτήσε να ψηφίσουμε και το σύμφωνο μεθαύριο. Λέει αυτά τα πράγματα. Εντάξει, προσβάλλει και τον κύριο. Ναι. Και είναι και κάτι, εγώ δηλαδή καταλαβαίνω τον κύριο Αλεξιάδη και την αξιοπρέπεια με την οποία μιλάει και τοποθετείται. Αλλά από ένα σημείο και μετά, αυτά νομιμοποιούνται. Αυτά παίζουν, αυτά περνάνε προς τα έξω. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο βγαίνει. Θέλω την άποψη, πριν πάμε στο δημογραφικό, θέλω την άποψη και τη δική σας. Αν αύριο τελικώς εισηγηθεί αλλαγή του κανονισμού της Βουλής για να εξυπηρετηθούν τροποντινά τα κόμματα που έχουν μείνει ή θα μείνουν χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Εσείς πώς το κρίνετε? Κοιτάξτε, πρέπει οι πολιτικοί μας αντίπαλοι να αποφασίσουν. Ή εμείς θέλουμε να διαλύσουμε τα μικρά κόμματα όπως μας κατηγορούν κάποιοι, κάτι που δεν ισχύει, ή εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τα μικρά κόμματα και να του δώσουμε τη δυνατότητα. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσει το κοινοβούλιο. Άρα, όταν είπα, τι θα κάνετε? Όταν είπα και πριν περί απλήσεων ηγητής, θα σας πω. Δεν θεωρούμε, εσείς θέλετε δεν το κοινοβούλιο να μπορεί να παράξει τις πλειοψηφίες που σας συμφέρουν. Δεν θέλω να διακόπτω. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, λοιπόν, εμείς θέλουμε να εξετάσουμε με ποιον τρόπο θα μπορούν κόμματα τα οποία είχαν κοινοβουλευτική ομάδα όταν γίνανε οι εκλογές και είχαν δυνατότητα να έχουν τα προνόμια μέσα στη Βουλή, στη λειτουργία της Βουλής, να εξακολουθήσουν να τα έχουν όταν φεύγουν οι βουλευτές. Για να υπάρχει και ένα αντικίνητρο σε κάποιους να εκβιάζουν οτιδήποτε άλλο. Επιτρέψτε μου, αυτό γιατί δεν έγινε πριν διαλυθεί το ποτάμι και γίνεται τώρα που κινδυνεύουν να διαλυθούν οι ΑΝΕΛ? Γιατί γι' αυτό σας κατηγορούν. Μισό λεπτό. Δεν υπήρχε το πρόβλημα τόσο έντονο όσο υπάρχει τώρα. Τώρα υπάρχει πρόβλημα για δύο κόμματα. Δεν θέλω να υπερασπιστώ εγώ το ποτάμι. Κάποιοι ερμηνεύουν ότι αυτό το πράγμα το κάνουμε για ένα συγκεκριμένο κόμμα. Εμείς θέλουμε να φέρουμε μια δεν γενική ρύθμιση. Μα τώρα γεγονότων. Πρέπει όμως κάποιοι δηλαδή, να αποφασίσουν. Όλα αυτά που έλεγε ο κύριος Καμένος είναι όλα αυτά που έλεγε ο κύριος Καμένος δεν έχουν σχέση. Ή η κυβέρνηση έχει μια σύγκρουση μέσα εισαγωγικά με ένα συγκεκριμένο κόμμα, όπως ερμηνεύουν κάποιοι. Όχι, λέω ότι σας κρατάει ο κύριος Καμένος από κάπου. Από πού μας κρατάει ο κύριος Καμένος? Και γι' αυτό του κάνετε τις χάρες. Μα, κύριε Αλεξιάδη. Αυτά έχουν ακουστεί όλα και έχουν εξαντλήσει. Αποδεικνύεται πάντως. Δεν θα κάνετε εκλογές, θα πάμε σε παρέλαση. Δεν θα κάνετε παρέλαση. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο λαός όμως, ο λαός αποφασίζει. Ο λαός έχει δώσει μια συγκεκριμένη πλειοψηφία. Πολύ σύντομα θα ξαναέχει. Εσείς θα τις αποφασίσετε, όχι ο λαός. Αν αύριο γίνει αλλαγή του κανονισμού, δική σας απόφαση δεν θα είναι? Βεβαίως και πρέπει να γίνει για να λειτουργήσει
κλείσει το κοινοβούλιο. Μάλιστα. Και για να μπορεί να εκφραστούν τα αντίθετα. Όντως έχετε χιούμορ, κύριε Αλεξιάδη. Αυτό γίνεται γιατί μόνο. Είναι αστείο τώρα να λέτε ότι με αυτά που έχει πει ο Καμένος, ότι δεν συνδέεται η αλλαγή του κανονισμού της Βουλής με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή. Σε καμία περίπτωση εμείς έχουμε άλλη προσέγγιση. Είναι πιο αστείο και από την Καζόζα. Εμείς έχουμε άλλη προσέγγιση. Τα πράγματα μπορεί να το εμφανίζετε έτσι. Μα εγώ σας έδωσα μία. Η γυναίκα του Κέσσερα πρέπει όχι μόνο να είναι και να φαίνεται. Αν όντως πιστεύετε ότι είναι θέμα του κανονισμού της Βουλής να το κάνετε και αν θέλετε να μας βγάλετε εμάς ψεύτες ότι είναι εκβιαζόμενος ο Πρωθυπουργός ή ότι κάτι συμβαίνει με τον κύριο Καμένο, να το βάλετε να ισχύσει, αλλά όχι για τα σημερινά δεδομένα. Θέλω να μου κάνετε τη χάρη. Και θα λυθούν όλα. Παρακαλώ πολύ. Αύριο θα τα δούμε. Κοντός ψαλμός. Αλληλούια. Θέλω να μου κάνετε τη χάρη να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γεωργακόπουλο. Κύριε Γεωργακόπουλε, νομίζω ότι δεν έχουμε αντιληφθεί όλοι μας. Και δεν έχουν αντιληφθεί δυστυχώς και οι πολιτικοί σε μεγάλο βαθμό, μην τους αδικήσω όλους, πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Mm-hmm. Η διανέωση έχει ξεκινήσει μια έρευνα, την οποία συνεχίζει. Θέλω πριν δούμε την κάρτα μας, να μου δώσετε έτσι με μια συνολική εισήγηση πόσο άσχημα είναι τα πράγματα. Είναι άσχημα τα πράγματα. Εμείς κάνουμε έρευνες πάνω σε θέματα οικονομικά και κοινωνικά και ξεκινήσαμε πριν από 2 χρόνια με τη διαδικασία να δούμε τι συμβαίνει με τη δημογραφική εικόνα της χώρας. Κάναμε μια προβολή για το πού θα πάει ο πληθυσμός μέχρι τα μέσα του αιώνα και τα αποτελέσματα μέχρι ήταν... Μέχρι το 2050 το έχετε πάει 2050, και πού καταλήγετε, πόσο μειωνόμαστε. Καρδιωτικά. Το μεσαίο σενάριο λέει ότι θα είμαστε γύρω στα 8,8 εκατομμύρια. Με το χειρότερο από πόσο σενάριο, είμαστε τώρα. Τώρα είμαστε κάτω από 11. Να πούμε ότι από το 2011 ο πληθυσμός της χώρας μας για πρώτη φορά από τότε που υπάρχουν στοιχεία μειώνεται. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε γύρω στο 10,8, κάπου εκεί, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα, βγάζουμε κάθε χρόνο. Και βλέπουμε ότι μέχρι το 2050 σίγουρα θα είμαστε πολύ λιγότεροι. Αλλά πιθανότατα θα είμαστε και πολύ γυρεότεροι. Αυτή τη στιγμή σήμερα περίπου... Πέφτει και ο μέσος όρος δηλαδή, ο ηλικιακός. Σημαίνει πάνω από 1 στους 5 Έλληνες σήμερα είναι άνω των 65. Μέχρι το 2050... 1 στους 5 άνω των 65 σήμερα. 21%. Θα γίνει περίπου το 30%, αν δεν κάνω λάθος. Θα πάμε να γίνουμε περίπου 1 στους 3. Κύριε Χριστίδη, είστε και νέος άνθρωπος, νέος πολιτικός, πάμε να γίνουμε χώρα γερόντων. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε. Οι πράξεις που έχει κάνει διανέωσης είναι πολύ σημαντικές και τις έχει κάνει πολύ έγκαιρα. Πρέπει να πούμε, να το θυμίσω στο πάνελ, νομίζω ότι ο κ. Γεωργακόπουλος το ξέρει. Είχαμε πάρει μια πρωτοβουλία και έχει εγκριθεί από τον πρόεδρο της Βουλής. Την είχε πάρει Φόφη Γεννηματά για μια ειδική επιτροπή για το δημογραφικό. Μέσα στη Βουλή. Στην οποία καταθέτουμε όλοι. Μακάρι. Μέσα στη Βουλή προτάσεις. Έχουμε καταθέσει και εμείς ως κίνημα. Η Επιτροπή λειτουργεί, αλλά η Επιτροπή λειτουργεί, δεν έχει παράξει αποτελέσματα. Και επειδή κάνω συχνά εκπομπές για το δημογραφικό, στοιχεία τα οποία έχουν παρουσιαστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από την εκπομπή και μάλιστα κάλεσαν στην εκπομπή ανθρώπους τους οποίους έχω φιλοξενήσει, τον Άσο Λαβρέτζο, παρουσίασε στην εκπομπή. Η Επιτροπή, όταν παρουσίασε τα στοιχεία, τα οποία υπάρχουν και σε βιβλία, έτσι. Εμφανίστηκαν να εκπλήσονται, που σημαίνει ότι δεν είχαν ασχοληθεί. Που σημαίνει ότι δεν είχαν ασχοληθεί. Έτσι. Εμείς για να τα δούμε λίγο τα στοιχεία. Να σας πω προτείνουμε τη δημιουργία ενός γραφείου δημογραφικής πολιτικής μέσα στη Βουλή, mm-hmm. που να υπάγεται στον πρόεδρο της Βουλής, όπως είναι το γραφείο προϋπολογισμού. Μάλιστα. Και αυτό το γραφείο να παρακολουθεί την πορεία της εξέλιξης των πολιτικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα μπορούσε να υπάρχει ακόμα και κυβερνητική μόνιμη θέση, μόνιμου υπουργού ή υφυπουργού, προκειμένου να παρακολουθεί την εφαρμογή των πολιτικών αυτών. Διότι μέσα τώρα είναι αποσπασματικές. Ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία οι καταθέσεις που είναι αποσπασματικές. Με το ότι χίλιαρο παιδί δεν γίνεται έτσι. Σταχυολογήσαμε από τη μεγάλη έρευνα που κάνετε πάντοτε κάποια στοιχεία να τα χρησιμοποιήσουμε σαν μπούσουλα για να καταλάβουμε. Σας ακούμε. Να πούμε ότι το 2,1 παιδιά γυναίκα, οι τηλεθεατές να το κρατήσουν στο μυαλό τους, είναι ο δείκτης γονιμότητας mm-hmm. που χρειάζεται να έχει μια κοινωνία για να διατηρεί τον πληθυσμό της σταθερό, αν και οι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθυσμό παραμένουν σταθεροί. Ναι. Για να αναπληρώνονται οι γενιές, πρέπει να κάνουμε κατά μέσο όρο 2,1 παιδιά. Στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 80 κιόλας, έχουμε πέσει κάτω από τα 1,5 παιδιά ανά γυναίκα. Mm-hmm. Και το λέμε ανά γυναίκα φυσικά για ευνόητους λόγους, ανά οικογένεια εννοούμε. Το 2016 φτάσαμε για πρώτη φορά ο δείκτης γονιμότητάς μας να είναι γύρω στο 1,38, που είναι ένα από τα χαμηλότερους δείκτες στον κόσμο. Για πρώτη φορά τα τελευταία κόσμο, 3 χρόνια. Το. Η Ελλάδα είναι η 6η πιο γερασμένη χώρα στον κόσμο. Η 6η πιο γερασμένη χώρα στον κόσμο. Βάλτε το στο μυαλό σας τώρα να κάνουμε εικόνα όλο τον κόσμο και η μικρή Ελλάδα έχει το γυραιότερο πληθυσμό. Στη σειρά, στην έξι θέση, ναι. Είμαστε μαζί με χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία, οι οποίες έχουν σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Mm-hmm. Για πρώτη φορά τα τελευταία 3 χρόνια γνωρίζουμε όλοι ότι στην Ελλάδα γεννιούνται
λιγότερα από 100.000 παιδιά. Και προφανώς θα έχει παίξει ρόλο και η κρίση. Ακριβώς. Πλέον πεθαίνουν περισσότεροι άνθρωποι από όσοι γεννιούνται στη χώρα μας. Mm-hmm. Και έχουμε και μαζική έξοδο Ελλήνων, οι οποίοι παίρνουν μαζί τους και τις γεννήσεις και το ΑΕΠ. Πότε αντεστράφει αυτή η ισοτιμία, να το πω έτσι, περισσότεροι θάνατοι. Το 2016 πέσαμε κάτω από τις 100.000. Το 2014, αν δεν κάνω λάθος, αντιστράφει mm-hmm. η. Πιο πολλοί θάνατοι από τις γεννήσεις. Υπάρχει ένα αρνητικό ισοζύγιο, αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν κάνω λάθος, περίπου 40.000 πλέον, mm-hmm. το οποίο είναι σταθερό, που σημαίνει ότι κάθε χρόνο μία πόλη θα εξαφανίζεται. Έτσι. 40.000 κόσμο. Βάλτε τα κάτω τώρα. Περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις. Δεν γεννάμε. Σωστά. Πεθαίνουμε. Φεύγουμε. Εκεί που φεύγουμε, γεννάμε. Άρα δεν ανανεώνεται στην Ελλάδα. Παίρνουν τις γεννήσεις μαζί τους. Από τη νέα οικογένεια. Άρα έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το θέμα, πάμε σε τείχο, σε αδιέξοδο. Ήμασταν σε αντίστοιχη κατάσταση τη δεκαετία του 90, αλλά εκεί είχαμε εισρωή μεταναστών από άλλες χώρες. Καλά, δεν μπορεί να γίνει όμως. Δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση πληθυσμού, ενώ δεν λύνεται το πληθυσμιακό με αντικατάσταση πληθυσμού, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία. Παίζει και αυτό ένα μεγάλο ρόλο. Η ηλικία του πρώτου παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να πούμε ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι οι Έλληνες δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Mm-hmm. Οι Έλληνες θέλουν να κάνουν παιδιά όσο ήθελαν να κάνουν και πριν από την κρίση και πριν από τη δεκαετία του 80. Το πρόβλημα είναι ότι για διάφορους λόγους αναβάλουν τη γέννηση του πρώτου παιδιού. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει ο μέσος όρος της πρώτης γέννησης να γίνεται από τις γυναίκες ηλικίας κατά μέσο όρο 30,3. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι τα 29 έτη. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα νούμερο που αυξάνεται. Αυτό είναι λόγω καριέρας, όπως λέγαμε και παλιά, ή λόγω οικονομικών δυσκολιών? Είναι όλα μαζί. Όλα. Η ανασφάλεια στην καριέρα, mm-hmm. η ανασφάλεια οικονομική. Το θέμα ότι οι γονείς δεν ξέρουν τα παιδιά που θέλουν να κάνουν, πώς θα τα αναθρέψουν, ποιος θα τα φροντίζει. Ναι. Έχουμε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Αν δουλεύει μια μάνα που θα αφήσει το παιδί μετά. Είναι και το θέμα, ακριβώς το θέμα των υποδομών, υποδομών προσκολικής αγωγής που στηρίζουν τις ελληνικές οικογένειες. Δείτε, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Μία στις τέσσερις γεννήσεις στην Ελλάδα είναι από γυναίκες 35-39 ετών. Πολύ μεγάλη ηλικία. Και πολύ μεγάλη ηλικία. Από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη για γεννήσεις, πρώτες γεννήσεις από γυναίκες άνω των 40. Τι λέτε τώρα, πρώτο παιδί μετά τα 40. Είναι σημαντικό. Οι οικογένειες θέλουν να κάνουν παιδιά. Απλά κάποια στιγμή φτάνουν ή σε κάποιο βιολογικό όριο ή σε κάποιο όριο αντοχής και λένε θα το κάνουμε το παιδί. Βεβαίως έτσι με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι πιθανότητες να κάνουν και το δεύτερο και το τρίτο παιδί. Και εδώ αρχίζουν τα ζητήματα. Είναι μια εξαιρετική έρευνα, πρέπει να το πω αυτό. Έτσι, να σας χαρώ γι' αυτό και να πούμε ότι είναι πάντα εργαλεία δουλειάς. Εγώ προφανώς στην Νέα Δημοκρατία υπάρχει κατανόηση ότι αυτό είναι μια ατομική βόμβα σε επίπεδο πολιτικού προβλήματος. Γι' αυτό υπάρχει και η πολιτική. Ας πούμε, κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού, ας πούμε το επίδομα το οποίο. Μην με κατηγορήσετε αμέσως, δεν λύνει το πρόβλημα. Όχι, επειδή το είπατε έτσι λίγο αυτά, 2.000 δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά βοηθάνε όμως πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω, επειδή βιωματικά είμαι στην κατηγορία γυναικών που έκανε το παιδί μεταξύ 35 και 40, τώρα δεν μπορώ να συμβάλλω άλλο στο δημογραφικό και στην επίλυση. Ο κύριος Χριστίδης, ίσως που είναι νεότερος, να συμβάλλει αυτός έμπρακτα κτλ. Είναι κατανοητό. Εγώ αισθάνομαι ότι το όλο μοντέλο της ελληνικής οικογένειας τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί μια τεράστια μετάλλαξη και δεν έχουν ευρεθεί οι κατάλληλες δομές από πλευράς κράτους για να τις αντικαταστήσουν. Δηλαδή, και εμένα το παιδί μου, να σας το πω έτσι απλά για τον κόσμο, η μάνα μου το μεγαλώνει. Ναι, δηλαδή, κάτι, για να συνεννοηθούμε. Μόλις το 8% των παιδιών κάτω των 3 ετών είχαν πρόσβαση σε υποδομές φροντίδας. Αν μιλήσει κάποιος με τους πολυτέκνους, θα δει εκεί αποτυπωμένα τα προβλήματα που υπάρχουν και τα αντικίνητρα που υπάρχουν. Δεν μιλάμε ότι δεν υπάρχει διαφόρηση. Τώρα κρατήσουμε αυτό που λέει η κυρία Σιμακοπούλου, ότι εσείς που είστε νομικός, είστε βουλευτής, έχετε τη μητέρα σας να κρατάει το παιδί. Φανταστείτε η εργάτρια. Και δεν έκανα δεύτερο παιδί. Ναι. Δεν έκανα δεύτερο παιδί συνειδητά. Mm-hmm. Και που εγώ είμαι σε συνθήκες. Το λέω, ναι. Πολυτελείας μεγαλώνω το παιδί μου. Έτσι, αλλά σε άλλες χώρες, άμα φαντάζομαι θα έχετε κάνει και αυτή την έρευνα, οι υποδομές που υπάρχουν όταν κάνεις ένα παιδί για να σου το φροντίσουν. Δείτε, σε παιδικούς Σουηδία και Γαλλία. Γι' αυτό δείχτε κάνουν παιδιά, γιατί δεν έχουν πρόβλημα. 1,85 και 1,92. Επισημάνω κάτι σημαντικό εδώ. Οι χώρες οι οποίες τα πηγαίνουν καλύτερα, όπως η Σουηδία και η Γαλλία, έχουν εφαρμόσει πολιτικές οι οποίες είναι δαπανηρές, έχουν μεγάλο δημοσιονομικό κόστος και είναι στοχευμένες, και αυτό είναι το σημαντικό, όχι τόσο στην ενθάρρυνση της τεκνοποίησης καθ' αυτή, όσο στην στήριξη της οικογενειακής δομής. Θέλουμε να στηρίξουμε δηλαδή τρία πράγματα ουσιαστικά. Πρώτα, το οικονομικό κόστος της ανατροφής ενός παιδιού, το οποίο είναι μεγάλο. Μάλιστα. Δεύτερον, πρέπει να στηρίξουμε την καριέρα των γονέων. Πρέπει οι γονείς να μην νιώθουν ότι κάνουν μεγάλες θυσίες, ότι κινδυνεύουν να χάσουν κάτι, να υπάρχουν άδειες. Είναι υπάρχουν... ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Και το τρίτο και πολύ σημαντικό είναι οι υποδομές φύλαξης. Να πω το εξής.
Βάζουμε την κουβέντα, στην κουβέντα μας την έρευνά σας. Φρονώ σκόπιμο όλα τα κόμματα να πάρουν και να, μελετήσουν. Αυτό, να πείτε όμως μια κουβέντα, ναι. Πείτε τη για να θα σας πάω στην καλή είδηση της ημέρας μετά. Βεβαίως να πάμε. Πείτε το. Πολύ σημαντική η έρευνα και βοηθούν όλα αυτά. Βέβαια, στην Ελλάδα καλό είναι για κάποια προβλήματα όπως π.χ. το δημογραφικό να σταματήσουμε απλά να μιλάμε και να αρχίσουμε να κάνουμε πράγματα. Και εκεί έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία ότι οι πολιτικές θα ακολουθήσουμε. Νομίζω η εισαγωγή για το τι έγινε Γαλλία, Σουηδία και σε άλλες χώρες μας δίνει την κατεύθυνση και για εδώ. Κύριε Γεωργακόπουλο, όλο το υλικό στα κόμματα. Μια συζήτηση, ένα στοιχείο ακόμα θέλω μόνο να θέσω. Ότι είναι πολύ σημαντικό αν συγκρίνουμε τον πληθυσμό της Ελλάδος πριν από 100 χρόνια, περίπου το 1920, σε σχέση με τις γειτονικές χώρες και τον πληθυσμό τώρα σε σχέση με τις γειτονικές χώρες. Εκεί βλέπουμε δυστυχώς. Το 12-13 η Ελλάδα ήταν 6 εκατομμύρια και η Τουρκία 13, έτσι. Σίγουρα. Εκεί και τώρα είναι 80 η Τουρκία και η Ελλάδα 10. Και σε άλλα ζητήματα, άρα πρέπει να βρούμε πολιτικές που να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα ή θέλω να το περιγράφουμε. Άρα πρέπει να το συζητήσετε εσείς οι πολιτικοί. Εμείς βάλαμε εδώ ένα θεμέλιο λίθο να προλάβουν να μιλήσουν. Να πάμε στη Ρόδο. Ένα παππού ένα πενηντάρικο, α πούμε, στο εγγόνι του, μιλάω, πολύ τεχνοσόλη. Με το πρώτο, το ξέρει και ο Αλεξιάδης, με το ένα λεπτό που θα, που θα έχει τόκο, προσμετάται τεκμήριο 3.000 ευρώ. Δηλαδή, μου έλεγε μια γυναίκα με 6 παιδιά ότι τη πιάνουν τεκμήριο 18.000 επειδή ο παππούς μπορεί να βάλει 50 ευρώ. Καλά ο κύριος Αλεξιάδης, αλλά θέλω τεκμήριο, έξω από τη μιζέρια μας να βλέπουμε πάντα και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Και πάντα, σαν εκπομπή, όσοι μας παρακολουθούν το ξέρουν, θέλουμε να φωτίζουμε λίγο τις πλευρές της ζωής. Μια τέτοια φωτεινή πλευρά μας έρχεται από τη Ρόδο. Και είναι από παιδιά, κύριοι και κυρία. Η κυρία Αγγελική Νικολάου είναι η δασκάλα τους, αρχιτέκτον εκπαιδευτικός και όλο αυτό το υπέροχο μπουκέτο. Η Ισλάλ Μπάστιαλη, η Κωνσταντίνα Μαρίνου, η Ευαγγελία Στεφανάκη, η Ελευθερία Παπαγιανοπούλου. Μαθήτριες όλες της τρίτης γυμνασίου, ίδια ηλικία με την κόρη μου έχετε. Καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα σε όλες σας. Καλημέρα, Ρόδο. Υπέροχη. Καλημέρα. Και γιατί είναι κοντά μας τώρα όλη αυτή η καταπληκτική παρέα. Σουτζουκάκια, τι είναι αυτό, σε γκρίκλης. Αυτά τα νέα παιδιά με τη δασκάλα τους μαζί κατάφεραν να φτιάξουν μια εφαρμογή για τους τουρίστες, οι οποίοι πάνε και θέλουν να δουν τι είναι αυτό το φαγητό που θα φάνε. Για παραδείγματι τα σουτζουκάκια. Παίρνουν, κύριε Υπουργέ, ακούστε, το κινητό, σκανάρουν, σαρώνουν, να το πω ελληνικά, πάνω στο φαγητό και για πείτε μας, παρακαλώ πολύ, μετά τι γίνεται. Ποιος θα μιλήσει πρώτος, πρώτη. Λοιπόν, δημιουργήσαμε μία εφαρμογή για κινητά με πολυμέσα που προσφέρει στους τουρίστες όλες τις πληροφορίες για τα πιάτα που θέλουν να φάνε. Με τεχνολογία του AI. Μισό λεπτάκι, μας δείχνετε από πίσω και το τάμπλετ σας. Εξηγήστε μας λοιπόν, είμαι τουρίστρια, έχω έρθει στη Ρόδο και έχω παραγγείλει σουτζουκάκια για παράδειγμα. Τι θα μου βγάλει η εφαρμογή σας από πίσω? Σκανάρουμε. Σκανάρουμε και η εφαρμογή αυτή θα μας βγάλει συνταγές, υλικά, τελικά και το βίντεο που μπορούμε να το κάνουμε, τη διαδικασία. Ήδη εμείς δείχνουμε αριστερά όλα αυτά που μας περιγράφετε και θέλω να μου πείτε αν όλο αυτό τώρα είναι σε πειραματικό στάδιο, αν έχετε μιλήσει με κάποιους να μπει στην παραγωγή και να υπάρχει στα εστιατόρια. Τι έχετε κάνει? Η Περιφέρεια εγκάλιασε την προσπάθειά μας, η οποία μας υποστηρίζει πολύ και έχουμε οργανώσει δράσεις που θα συμμετέχουμε μαζί της. Άρα ναι, κυρία Νικολάου. Να συνεχίσω. Είμαστε μια εικονική επιχείρηση στα πλαίσια προγράμματος του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων. Επομένως, δουλεύουμε με συνθήκες επιχείρησης, όπως είπατε κι εσείς. Απευθυνθήκαμε στην τοπική κοινωνία, στους οργανισμούς, στους επιχειρηματίες της εστίασης, οι οποίοι δέχτηκαν με μεγάλη ευχαρίστηση αυτή την εφαρμογή. Είναι σε φάση demo και θα μπορούσε να προσαρμοστεί σε κάθε εστιατόριο. Εμείς κάναμε την καινοτομία να χρησιμοποιήσουμε επαυξημένη πραγματικότητα, μια καινούργια τεχνολογία, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί και να αναδείξει την τοπική μας κουζίνα. Θέλω να προλάβετε όλες να πείτε από μια καλημέρα όλα τα κορίτσια και το όνομά σας, γιατί εγώ τα είπα όλα μαζί και δεν ξέρουμε ποια είναι ποια. Πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, μια καλημέρα και το όνομα της καθεμιάς. Ξεκίνησε, Ελευθερία. Ελευθερία Παπαγιανοπούλου. Πλατανίτη Χρυσαδένια. Στεφανάκη Ευαγγελία.
Ναι, τα μπροστινά κορίτσια. Μαρίνη Κωνσταντίνα. Και. Μπάστια Ίζλα. Σας ευχαριστούμε κορίτσια όλες και τις πέντε και την κυρία σας. Νομίζω ότι καλύτερο κλείσιμο δεν θα μπορούσαμε να έχουμε. Αυτό είναι το μέλλον. Η Ελλάδα παντιστέ και την Ελλάδα που επιμένει. Αυτή είναι η αντίδραση να κάνουν πολλά παιδιά. Να κάνουν πολλά παιδιά επίσης εκτός από επιχειρήσεις. Και πολλά παιδιά. Μπράβο κορίτσια. Οι δασκάλες και οι δάσκαλοι συμμετέχουν στον προσωπικό τους χρόνο. Ναι, ακριβώς. Έτσι όπως το λέω. Και στη δασκάλα, μπράβο. Το πρόγραμμα γίνεται εκτός σχολικού ωραρίου, εκτός σχολείου. Και όπως καταλαβαίνετε όλοι με πάθος όλα τα παιδιά προσπαθούν για να καινοτομήσουν και τα καταφέρνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, συγχαρητήρια. Και έχουμε ξαναβγεί σε σύνδεση με τα παιδιά για άλλη εφαρμογή που είχαν κάνει. Άρα το συνεχίζουν. Επιστημόνησης του μέλλοντος. Καλημέρα σας. Η καινοτομία του σχολείου μας έχει παράδοση. Έχετε παράδοση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα και πρέπει να τη δείχνουμε. Βεβαίως και μπράβο και πολύ καλά κάνετε γιατί αυτά δίνουν ενθάρρυνση. Σας ευχαριστώ για τον πολιτισμένο διάλογο. Και εμείς για το επίπεδο της συζήτησης και την καλή είδηση της ημέρας. Να είστε καλά, κύριε Χριστίδη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γεωργακόπουλο, κύριε Αλεξιάδη, κύριε Σημακοπούλου, ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, φαντάζομαι.